Η καλλιέργεια του πολεμικού κλίματος συνεχίζεται από Τουρκία. Δεν σταματά ο έμπνευστης της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου, επικεφαλής τουρκικού κέντρου ναυτιλίας παγκόσμιας στρατηγικής Μουσταφή, αντινάβαρχος ένα προστρατεία τζιχάτ IG που μόλις είδατε. Ο IG ούτε λίγο ούτε πολύ βλέπει σχέδιο εισβολής της Ελλάδας στο Αιγαίο, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο έχει ετοιμαστεί από το έτος 2017. Υποστηρίζει μάλιστα πως οι χάρτες που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μέρος αυτού του σχεδίου. Απέναντι σε αυτό το σχέδιο, η Τουρκία πρέπει να προβάλλει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στη διεθνή κοινότητα, τονίζει ο Τζιχάτ IG στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενίσα ΦΑΤ. Η Ελλάδα που βλέπει τη συγκυρία ως ευκαιρία θα βρεθεί σε μπελάδες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε κατάσταση υπεστήριξε. Άκουσαν. Η Ελλάδα ξεκίνησε το 2017 ένα σχέδιο τριών σταδίων για την αύξηση των χωρικών της υδάτων. Τώρα προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο με αυτούς τους χάρτες. Στην πρώτη φάση του σχεδίου είχαν αποφασίσει να αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα τόσο στην Κρήτη όσο και στα Αντική Θύρα. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να περάσουν στο δεύτερο στάδιο λόγω πιέσεων της Τουρκίας. Τώρα θα προσπαθήσουν να περάσουν στο δεύτερο και στο τρίτο. Τονίζει ο θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, εδώ τον βλέπουμε και με επιχειρηματία της παραμάων. Αυτά όμως μας τα τονίζει και το Sigma Live της Κύπρου. Το δεύτερο βήμα είναι η αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια μεταξύ Κρήτης, Αντικυθύρων και Πελοποννήσου. Το τρίτο βήμα είναι η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στα ελληνικά χωρικά υδάτα. Το τελικό στάδιο είναι τα 12 μίλια σε ολόκληρο το Αιγαίο. Προσέξτε και αυτό. Ο Τζιχάρι IG υποστηρίζει πίσω τα ΓΥΠ Ερντογάν είχε δώσει εντολή στα πανεπιστήμια να φτιάξουν ένα δικό μας χάρτη, τονίζει, στο Συμπόσιο της Ανατολικής Μεσογείου το Σεπτέμβριο 2020. Σχετικά είχα γράψει, γιατί δεν σταματάει, έχει εμπνευστεί τόσα, όχι μόνο τη γαλάζια πατρίδα και οργιάζουσα η φαντασία. Αυτή η παραγγελία συνεχίζει, υλοποιήθηκε περασμένη εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έχει χαρτογραφήσει τη γαλάζια πατρίδα και αποτελεί πλέον επιστημονικό έργο. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό το χάρτη το δικό μας πρέπει να τον δώσουν στους απεσταλμένους μας και να ενημερωθούν για τα δικαιώματα της Τουρκίας. Οι ακριβένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψουν, κοινοποίησε να το μάθουν και άλλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.